Say hi. Say hi, Michael. Αυτή είναι η οικογένεια Πυροβολάκη. Μετανάστες πρώτης γενιάς στον Καναδά με καταγωγή από την Κρήτη, το Γεράνι και την Παλαιό Χωραχανίων. Σήμερα είναι συνώνυμο της δύναμης, της προσπάθειας και της ελπίδας. You like the swinging? Ο μικρότερος γιος της οικογένειας Πυροβολάκη γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 2017. Λίγους μήνες μετά διαγνώστηκε πως πάσχει από μια εξαιρετικά σπάνια γενετική πάθηση. Σπαστική παραπληγία 50. Μια αργά εξελισσόμενη εκφυλιστική διαταραχή που σταδιακά οδηγεί στην παράλυση. Η διάγνωση σόκαρε την οικογένεια. Όμως η Γεωργία και ο Θοδωρής αποφάσισαν πως θα κινούσαν γη και ουρανό, ώστε να καταφέρουν να δώσουν στο γιο τους την ευκαιρία να ζήσει μια καλύτερη ζωή από αυτή που η ασθένεια του επεφύλασε. Όταν μάθαμε πως ο Μιχάλης είχε αυτή την πάθηση, ήρθαμε σπίτι. You know, 2-3 μέρες είμαστε πολύ στενοχωρημένοι και κλάγαμε και ήταν δύσκολη στιγμή στη ζωή μας. Αλλά ήταν μια άλλη οικογένεια στην Αμερική που είχαν κάτι το παρόμοιο και είχαν αρχίσει αυτή την προσπάθεια να κάνουν το gene therapy για την κόρη τους. Και από εκεί αρχίσαμε κι εμείς και είπαμε ας το κάνουμε κι εμείς, να δώσουμε του Μιχάλη την πιο καλύτερη ζωή που μπορούμε. Μέσα σε 2-3 μέρες ο Θοδωρής άρχισε και μιλούσε με διαφορετικούς γιατρούς και μέσα σε νομίζω 2 εβδομάδες πήγε σε ένα μεγάλο conference που είναι όλοι οι μεγάλοι scientists του κόσμου για genetics. Και από εκεί βρήκε το γιατρό που είπε να θα σας βοηθήσουμε. Την προσπάθεια της οικογένειας στήριξαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Οι πρώτοι άνθρωποι ήταν οι γείτονες μας και κάνανε ένα μεγάλο πανηγύρι για τον Μιχάλη και ήρθε όλη η περιοχή μας, όχι μόνο οι γείτονες μας, αλλά μένουμε σαν να... Είναι σαν να πεις ήρθε όλο το Γεράνι, κάτι τέτοιο, είμαστε στο East York. Και από εκεί άρχισε όλος ο κόσμος να μαθαίνει την ιστορία μας. Στην αρχή λοιπόν ήταν η κοινότητα, μετά οι κουμπαράδες των συγγενών στην Κρήτη, μια ιστοσελίδα προσφοράς, έρανοι και δωρεές από όλο τον κόσμο και τελικά κατάφεραν να μαζέψουν περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια και να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης γονιδιακής θεραπείας που θα μπορούσε να παρέμβει στο γονίδιο που προκαλεί την κατάσταση του Μιχάλη. Μόνο να δουλέψει, ελπίζουμε, και να τους δώσει όλους μια καλύτερη ζωή. Τον περασμένο Μάρτιο, οι γιατροί του νοσοκομείου Sick Kids στο Τορόντο του Καναδά έκαναν την ένεση στον νοτιαίο υγρό του Μιχάλη, με την ελπίδα η αντίδρασή του να είναι αυτή για την οποία μάχονταν όλο αυτό το διάστημα. On August 11th, just before we told our story to the world, the FDA gave us approval to start our clinical trial in Texas. And there was an amazing company in Spain called Virogen that made another 10 doses. Σήμερα, μερικούς μήνες μετά, η Γεωργία και ο Θοδωρής παρατηρούν τα σημάδια και έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν. Ξέρεις, είναι μικρά πράγματα που σαν γονείς ούτε δεν το καταλαβαίνεις ότι το παιδί σου δεν έχει πρόβλημα. Έχει αρχίσει και παίζει με τα παιχνίδια του που δεν το έκανε παλιά. Παλιά απλώς τα κοίταζε, τα βάζε στο στόμα του, αλλά τώρα κάθεται και τα παίζει. Παίζει με τα αυτοκίνητα του, έχει αρχίσει και ταΐζει τον εαυτό του με πυρούνι και κουτάλι που δεν το είχε ξανακάνει. Ο Μιχάλης είναι το μοναδικό παιδί σε ολόκληρο τον Καναδά που πάσχει από αυτή την ασθένεια και ένα από τα ελάχιστα σε ολόκληρο τον κόσμο. Να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα γίνει η ζωή του. Ξέρω τι θέλω να γίνει στη καρδιά μου, αλλά δεν μπορούμε να το ονειρευτούμε. Απλώς θέλω να μεγαλώσει, να γίνει όπως το καλύτερο μπορεί. Η είδηση για τη θεραπεία του κάνει το γύρο του κόσμου, σκορπώντας ελπίδα σε όσους βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση. We had 20 families from around the world asking us to help them save their child. You know, typically we get one or two a week from around the world. It was unbelievable. You know, people are trying to save their kids. And that's what we're doing. We were helping 30 families now. Trying to save their children from different diseases. Η ιστορία της οικογένειας Πυροβολάκη είναι παράδειγμα για όλους. Η Γεωργία και ο Θοδωρής, από την παρέτηση και την απεσιοδοξία, επέλεξαν τη δράση και την ελπίδα. Και τελικά δικαιώθηκαν. Να μην χάσετε την ελπίδα σας. Γιατί
Μπορεί το παιδί σας να μην τελικά γίνει normal, αλλά δεν θα είναι όσο σας είπε ο γιατρός.